Καλημέρα και στον Δημήτρη Τσουφλίδη. Δημήτρη, καλημέρα, καλημέρα πρωί-πρωί. Καλημέρα, καλημέρα εκεί στην όμορφη παρέα την οποία έχετε. Πρέπει να πούμε ότι εδώ στην Πέλα αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία δείχνει τους 10 βαθμούς Κελσίου. Ο ήλιος σιγά σιγά θέλει να πάρει τη θέση του και αυτός στον ουρανό. Θα έλεγα ότι εδώ η περιοχή μας πάλι βρέθηκε στο επίκεντρο των γεγονότων, θα λέγαμε, μια που ο καινούριος δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, από ό,τι έχουν και τα ρεπορτάζ, έχει καταγωγή, ποντιακή καταγωγή, και μάλιστα σε ένα πρόσφατο του ταξίδι, το οποίο πραγματοποίησε στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην πόλη των Γεννητσών, σε κάποιο από αυτό το, αν θέλετε, το περιθώριο της επίσκεψής του, χόρεψε ποντιακά μαζί με μέλη ενός τοπικού ποντιακού συλλόγου εκεί της πόλης των Γεννητσών. Το είχε, θα τον δούμε και σε βίντεο, το έχει με τα ποντιακά, δηλαδή, γιατί και εγώ πόντιος είμαι, αλλά δεν τους ξέρω τους χορούς τόσο καλά. Θα έλεγα πως είναι η καταγωγή του Νίκη από την περιοχή της Τραπεζούντας. Έχει μια καταγωγή από εκείνη την περιοχή. Και βέβαια όντως το έχει χορευτικά, όπως μας ενημερώσανε και εμάς. Ήταν μαζί τους ο αντιδήμαρχος, ο τότε αντιδήμαρχος Πέλας, ο κύριος Κωνσταντίνος Τελιγιαννίδης, ο οποίος μας ανέφερε έτσι για την επίσκεψή του κάποια θέματα. Όντως ήταν ένας πολύ ευγενικός, ένας πολύ πρόσχαρος και μορφωμένος, μας είπε, άνθρωπος, ο οποίος ήταν απλός, δεν είχε, έτσι θα λέγαμε, κάποιο ίχνος κομπασμού ή κάτι άλλο. Βέβαια, το 2016, βλέπουμε λίγο και το βίντεο, Μαρία. Βέβαια, το 2016 δεν ήταν δήμαρχος Κωνσταντινούπολης. Ναι. Και πρέπει να πούμε σε αυτό το σημείο ότι η πόλη των Γεννητσών, που το γνωρίζουμε μάλλον και από την ιστορία, ειδικότερα με την απελευθέρωση εδώ της Μακεδονίας, ότι ήταν κατά κάποιο τρόπο μια ιερή πόλη για τους Τούρκους, λόγω του σημείου το οποίο έχει, και θα λέγαμε λόγω ότι εδώ πέρα βρισκόταν, είναι εδώ πέρα, θα λέγαμε, και το μαυσολείο του Γαζί Ευρενός. Mm-hmm. Πρέπει να πούμε ότι δεν ξέρουμε αν θα συνεχιστούν αυτές οι επισκέψεις τώρα του νυν δημάρχου Κωνσταντινούπολης εδώ στην πόλη των Γεννητσών, αλλά πραγματικά για λίγες έτσι ώρες έχει μείνει η περιοχή μας στην επικαιρότητα. Ωραία, καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό, βέβαια, φυσικά είναι καλό. Αν αγαπάει τον τόπο του. Ναι. Εξάλλου, δεν μπορούμε να το κρύψουμε, υπάρχουν και στο παρελθόν υπήρχαν πάρα πολλοί Τούρκοι εδώ για πολλά πολλά χρόνια. Και έχουν και δεσμούς. Αλλά και η ποντιακή καταγωγή είναι κάτι που μας εξέπληξε με τον δήμαρχο αυτόν. Έχουμε κάτι άλλο έτσι, μάθαμε τίποτε περισσότερο για το τι σκέφτεται ή αν μάλλον να το πω αλλιώς, χρησιμοποίησε καθόλου την ποντιακή του καταγωγή, τον βοήθησε στην προεκλογική εκστρατεία. Γιατί δεν το φαντάζομαι δυστυχώς, κάτι τέτοιο. Αυτό δυστυχώς δεν μπορέσαμε να το διασταυρώσουμε και εμείς. Πραγματικά και για μας ήταν μια είδηση η οποία, θα λέγαμε, προέκυψε από το πουθενά. Και γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι οδεύουμε τώρα προς δημοτικές εκλογές και το ρεπορτάζ μας όλα πηγαίνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι, βέβαια, βέβαια. Δεν γνωρίζω αν βοήθησε αυτό για την ποντιακή του καταγωγή. Πάντως, στον εκλεγή. Σίγουρα όμως το πείσμα το οποίο έχουν οι πόντιοι και θα λέγαμε ότι την αγωνιστικότητα την οποία του διακρίνει, σίγουρα μπορεί να το βοήθησε για την εκλογή του. Για να αγωνιστεί, για να εκλεγεί τελικά στο Δήμο. Σωστά. Που δεν είναι και μικρό πράγμα, να πούμε σε αυτό το σημείο, Μιλτιάδη, να είσαι κόντρα στον Ερντογάν. Ναι, βέβαια. Κόντρα και σε όλα τα προγνωστικά και όλας, κατάφερε να τα κερδίσει όλα αυτά. Και στην πόλη του ουσιαστικά, γιατί ο Ερντογάν ξεκίνησε δήμαρχος Κωνσταντινούπολης. Που σημαίνει ότι έχει πιθανότητες να τον δούμε και τον ίδιο. Τον νυν δήμαρχο δεν ξέρεις ποτέ, και ο Ερντογάν όταν ξεκίνησε ως δήμαρχος Κωνσταντινούπολης δεν ξέρεις ποτέ πώς εξελίσσεται. Ναι, σωστά. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι ο Ερντογάν, μάλλον το κόμμα του Ερντογάν, αποφάσισε να ασκήσει έφεση και να αμφισβητήσει τα γεγονότα αυτά, δηλαδή την εκλογή και στην Κωνσταντινούπολη και στην Άγκυρα και στις υπόλοιπες. Θα το αλλά δούμε. Εντάξει, ναι. Καλό είναι αυτό. Καλό είναι.
Ο καιρός θα το δείξει, πιστεύω. Και καλό είναι αυτό. Ότι η περιφερειακή ενότητα Πέλλας κατά καιρούς δέχεται επισκέψεις από Τουρκία. Υπάρχουν και δεσμοί, θα λέγαμε, με την Τουρκία και από συλλόγους σαφραπολίτες οι οποίοι υπάρχουν εδώ. Από συλλόγους, βέβαια, υπάρχουν επισκέψεις συνέχεια, ειδικότερα για τον ορεινό όγκο της Αριδαίας, νομίζω, αν δεν απατώ, είναι στην περιοχή της Χρυσής, στις οποίες έρχονται πολλές φορές λεωφορεία από Τουρκία, κατευθείαν από Τουρκία, και επισκέπτονται τα μέρη αυτά πάνω στην Αριδαία, γιατί έχουν συγγενείς τους εκεί πέρα. Υπάρχουν οι δεσμοί αυτοί. Όπως αναφέραμε, υπάρχει και το μαυσολείο του Γαζίβρονο, στο οποίο έχει αποκατασταθεί. Ο ίδιος ο σημερινός δήμαρχος τώρα πια της Κωνσταντινούπολης είχε έρθει επίσημη, ήταν η επίσκεψη. Δεν ξέρω, δεν άκουσα αν το είπαμε αυτό. Ήταν δηλαδή, ήρθε ως πολιτικός ή απλά ήρθε. Τον βλέπουμε κιόλας. Τότε ήταν πολιτικό στο ριζοσπαστικό κόμμα, αν δεν απατώμε. Κάπως έτσι πρέπει να λέγεται το κόμμα. Τώρα μου διαφεύγει και εμένα αυτή τη στιγμή, Μιλτιάδη, πώς ακριβώς είναι η επωνυμία του. Ήρθε δηλαδή όμως ως πολιτικός, δεν ήρθε, ξέρω εγώ, με ένα γκρουπ τουριστών. Ναι, βέβαια όμως πρέπει να σας πω ότι η επίσκεψή του ήταν, θα λέγαμε, χωρίς αυτή την ιδιότητα. Δηλαδή δεν έκανε πολιτικές επαφές, δεν γνωρίζει, δεν έκανε κάτι άλλο να πω ότι επισκέφτηκε πολιτικά. Ήταν καθαρά μία, θα λέγαμε, τουριστική επίσκεψη και όχι μία με πολιτικό μήνυμα. Στο περιθώριο αυτό, βέβαια, όταν αποκαλύφθηκε η ταυτότητά του ότι είναι ποντιακής καταγωγής, στήθηκε αυτό το πανηγύρι, θα λέγαμε, και όπως το διαπιστώνεις και ο ίδιος του, δεν το κρύβει άλλωστε, γιατί το βίντεο διέρευσε από τον προσωπικό του λογαριασμό, το οποίο στο Facebook, ο οποίος το είχε αναφύσει ο ίδιος το βίντεο. Μάλιστα. Ωραίος. Ναι. Το έχει. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Το έχει. Το έχει, καλώς.